Να προχωρήσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για ιδιώτες και σπίτια. Να ξεκινήσει ο Θάνος λοιπόν με την παρουσίαση και με τις καρτέλες. Ουσιαστικά να πούμε μια περίληψη πρώτα του προγράμματος, περί τίνος πρόκειται. Είναι, επαναλαμβάνουμε, για ιδιώτες, για σπίτια, μονοκατοικίες, δικατοικίες, πολυκατοικίες κτλ. Αλλά και για μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους όμως, εδώ είναι το σημαντικό, και για τις οικίες και για τις επιχειρήσεις, αν έχουν στην ιδιοκτησία τους το ακίνητο που βρίσκονται, τους ανήκει τέλος πάντων ο αέρας πάνω, η ταράτσα ή η σκεπή, έχουν δικαίωμα να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία διαδικασία τελικά θα αποφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτή την επένδυσή σας, θα σας φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα έξτρα έσοδο και μάλιστα αφορολόγητο, διότι προέρχεται, αυτό το έσοδο θα προέρχεται από πράσινες ενέργειες, από πράσινες δράσεις. Έτσι. Πάμε στις καρτέλες μας, να δούμε με λεπτομέρεια τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της δράσης. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα αφορά, όπως σας είπαμε, αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύως 10 κιλοβάτ και άνω. Έτσι. Λέμε 10 κιλοβάτ και άνω, διότι κάτω από τα 10 κιλοβάτ δεν έχει και ένα ιδιαίτερο νόημα η εγκατάσταση. 10 κιλοβάτ και άνω. Συμπεριλαμβανομένων τέλος πάντων των στεγάστρων και των βεραντών του οικίματος, του σπιτιού ή της επιχείρησης. Στην επόμενη κάρτα μας, τι σημαίνει πρακτικά πολύ μικρή επιχείρηση και μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μπουν σε αυτή τη δράση, επαναλαμβάνω, μόνο οι μικρές επιχειρήσεις και τα σπίτια. Πολύ μικρή επιχείρηση λοιπόν είναι αυτή που απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτή θεωρείται πολύ μικρή επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση που έχει δικό της ακίνητο μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν εδώ τη δράση. Το πρόγραμμα, ουσιαστικά οι καρτέλες μας αυτή τη φορά, Λευτέρη, είναι έτσι σε ερωταπαντήσεις, ας πούμε, σε διευκρινήσεις περισσότερο παρά σε απόλυτες οδηγίες. Στην επόμενη κάρτα μας, το πρόγραμμα ισχύει σε όλη την επικράτεια. Σε όλη την επικράτεια δεν ισχύει στα νησιά, ουσιαστικά σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά ισχύει σε όλο το υπηρετικό δίκτυο, δηλαδή για τη Σαμοθράκη δεν ισχύει, ενώ για τον Εύρο, την Ροδόπη και την Ξάνθη ισχύει στο υπηρετικό κομμάτι. Εξαιρούνται προς το παρόν τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί. Έτσι. Άρα για τις περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος ισχύει. Λοιπόν, μία συνηθισμένη ερώτηση, ας πούμε, ένα συνηθισμένο ερώτημα είναι αν ισχύει, αν μπορώ να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκό στην πολυκατοικία. Αν μένω σε πολυκατοικία δηλαδή και μπορώ και αν έχω το δικαίωμα να εγκαταστήσω φωτοβολταϊκά κάτοπτρα. Η απάντηση είναι ναι. Στην περίπτωση αυτή, σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο, όπως λέμε τα ράτσα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Δηλαδή θα πρέπει συνολικά η πολυκατοικία να το συμφωνήσει, να το πούμε έτσι, και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών. Έτσι, τους οποίους φυσικά κάποιος τους εκπροσωπεί και αυτός είναι ο διαχειριστής. Ωραία. Γίνεται επίσης για μια πολυκατοικία να γίνει παραχώρηση του αέρα, της ταράτσας, της βεράντας σε τρίτον. Δηλαδή να εκμεταλλεύεται για κάποιο λόγο την ενέργεια αυτή, την ταράτσα, να εκμεταλλεύεται κάποιος τρίτος και όχι οι ιδιοκτήτες. Ένα παράδειγμα στην επόμενη κάρτα μας εγκατάστασης σε πολυκατοικία, σε μεγάλη ταράτσα τέλος πάντων, είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ταράτσα είναι σε κάποιο σπίτι στη Γερμανία. Και επιτέλους, δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία να χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκές στέγες και όχι εμείς με περισσότερη διάρκεια ηλιοφάνειας σε όλη την ημέρα. Γι' αυτό είναι διπλάσια κιόλας. Είναι ένα εμφανές παράδειγμα το οποίο
πρέπει να το δούμε και στις σύγχρονες πολυκατοικίες, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για πράσινες πρακτικές και εφαρμογή αυτών στις πολυκατοικίες και στη σύγχρονη οικοδομή. Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί αυτή η εγκατάσταση, σε αυτήν την ταράτσα που βλέπουμε, είναι να αποφέρει κέρδη για όλους τους ενίκους. Μικρό μεν ποσοστό, εντάξει, όσο πιο πολύ, τόσο πιο λίγο είναι το μέρισμα που λέμε, αλλά είναι κρίμα να μένει. Και όσον, αφορά αυτό που συζητάς, το κέρδος δεν είναι μόνο κέρδος στην τσέπη, είναι κέρδος και στο περιβάλλον. Γιατί η ουσία του όλου του ζητήματος είναι η μείωση του ενεργειακού βάρους το οποίο επιφέρει μια οικοδομία και φυσικά η προστατοφόρο βιωσιμότητα του οικονομικά στην τσέπη των επενδυτών. Έτσι. Τώρα, μια από τις πιο κέρυες ερωτήσεις, θα έλεγα, είναι αν τελικά εγώ αυτό το ρεύμα που θα παράγω μέσω των κατόπτρων αυτών που θα εγκαταστήσω στη σκεπή μου ή στην ταράτσα μου, αν αυτό που θα παράγω θα το πουλάω στη ΔΕΗ ή θα μπορώ να εξυπηρετώ και δικές μου ανάγκες. Δεν σας συμφέρει να εξυπηρετείτε δικές σας ανάγκες, όχι πως δεν γίνεται, γίνεται να εξυπηρετούμε και δικές μας ανάγκες, αλλά δεν μας συμφέρει σαν ιδιοκτήτες αυτών των κατόπτρων, διότι ενώ εμείς θα πουλάμε στη ΔΕΗ με 55 λεπτά την κιλοβατόρα, κιλοβατόρα είναι η μονάδα μέτρησης τέλος πάντων για τη ΔΕΗ, ενώ λοιπόν θα πουλάμε εμείς με 55, ίσως και 50 λεπτά στη χειρότερη την κιλοβατόρα, με μια τιμή που θα είναι εγγυημένη για 25 χρόνια, έτσι, εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε δικό μας ρεύμα από τη ΔΕΗ το ρεύμα, με κόστος 10 με 12 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιώ το ρεύμα που παράγω από τα κάτωτρα, από τη στέγη μου, να το χρησιμοποιώ για μένα. Κατευθείαν και πάμε στην επόμενη. Να σημειώσω, σε παρακαλώ, κάτι σε αυτή την περίπτωση, ότι αυτές οι τιμές που δίνουμε όντως είναι υπάρχουσες τιμές της αγοράς. Και αυτή τη στιγμή είναι τόσο, ναι. Υπάρχουσες τιμές της αγοράς, από τη στιγμή που θα γίνει συμβασιοποίηση με τη ΔΕΗ, δεσμεύεται για 25 χρόνια και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής να μεταβάλλει την υπάρχουσα τιμή της συμβασιοποίησης. Γιατί υπάρχουν φήμες και λόγια στην αγορά τα οποία λέει έλα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που συμβασιοποιείς με τη ΔΕΗ, αυτή είναι η τιμή. Έτσι, δεν μπορεί να αλλάξει γιατί γίνεται σύμβαση. Δηλαδή και εμείς σαν ιδιοκτήτης και εγώ σαν ιδιοκτήτης του ακινήτου θα κάνω μια σύμβαση με τη ΔΕΗ, η οποία υπογραφή σφραγίδα που λένε, πρωτόκολλα, όλα νοικοκυρεμένα και το οποίο θα λέει ότι για 25 χρόνια θα αγοράζω από το σπίτι σου, τέλος πάντων, με την χ τιμή. Τώρα αν αυτό η χ τιμή είναι 55 λεπτά, 52 λεπτά, 50, 51 κτλ. Αυτό όποιο και αν είναι πάντως θα είναι για 25 ετία. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε από την ΔΕΗ ρεύμα, διότι μας συμφέρει, είναι πιο φθηνό. Ας βλέπαμε λίγο αυτή την εικόνα σε πλήρη οθόνη, να καταλάβαμε περίπου πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το οποίο δείχνει να είναι απλό, πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό και στην εγκατάσταση είναι σχετικά απλό. Οπότε βλέπουμε πάνω στη σκεπή ή ταράτσα, δεν μας πειράζει εμάς. Εγκαθιστούμε τα φωτοβολταϊκά τα πλαίσια. Υπάρχει μετρητής εξερχομένου και εισερχομένου ρεύματος. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιούμε το ρεύμα που παράγουμε, το οποίο είναι ασύμφορο, αλλά όπως βλέπετε το σχήμα φεύγει το ρεύμα, υπάρχει μετρητής για το τι ρεύμα δίνω στο στήλο της ΔΕΗ τέλος πάντων και από εκεί και ύστερα υπάρχει και το εισερχόμενο ρεύμα, αυτό που καταναλώνω, οπότε τα πράγματα είναι απλά. Η εγκατάσταση είναι απλή και όταν με το καλό προχωρήσετε στην επένδυσή σας αυτήν, όλα θα στηθούν από τον προμηθευτή. Κάποιες άλλες διευκρινήσεις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φτιάξω, για να μπω σε αυτήν εδώ την διαδικασία, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτω. Πρώτα μπορώ να έχουμε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά μας, έτσι, ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό, ανάλογα αν φυσικά κάνουμε για πολυκατοικία ή για την δικιά μας την οικία. Αν είμαστε οικιακοί καταναλωτές, να καλύπτουμε μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει, για να μπεις σε ένα τέτοιο, για να μπεις σε αυτή την επένδυση, Λευτέρη, πρέπει να έχεις τουλάχιστον ηλιακό θερμοσύμφωνα.